Τώρα στο αστυνομικό δελτίο θα πάμε, όπου μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών καταστράφηκαν σε υψικάμινο στον ΑΕΣ Καρδιάς. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα δούμε σε λίγο και το σχετικό βίντεο από τον ΑΕΣ Καρδιάς, Θεόφιλε. Έτσι είναι, Δημήτρη, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από υποθέσεις που χειρίστηκαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς και η Ομάδα Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος, η γνωστή ΟΠΔΕ του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, καταστραφήκαν εχθές στις 25/5 με μέρημνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε με κάψη σε υψικάμινο ενώπιον επιτροπής, στην οποία προεδρεύει η Αντισυγγελέας Πλημελιωδικών Καστοριάς και μετέχουν οι προϊσταμένοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, που ενήργησε την προανάκριση και τις διεύθυνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΑΕΣ Καρδιάς. Ειδικότερα καταστράφηκαν 458 κιλά και 908 γραμμάρια ακατάργαστης κάναβης, 15,99 γραμμάρια ηρωίνης, 1,2 γραμμάριο κοκαίνης, 2,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, 0,18 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και 31 ναρκωτικά δισκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα, ό,τι έχει συγκεντρωθεί μέσα από τις επιτυχίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Δυτικής Μακεδονίας και καλή ώρα της Καστοριάς, καταστρέφεται για αποφυγή άλλων προβλημάτων. Έτσι ακριβώς. Πολλές επιτυχίες. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό βίντεο που μας έστειλε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας από την καταστροφή των ναρκωτικών και επιστρέφουμε.